Θες να ξεφτιδείς τον Παναθηναϊκό. Ο άλλος ο διαιτητής λέει, θα πω και ποιος είναι. Μην είσαι χάσος, ρε. Εμένα ο Παναθηναϊκός με έκανε διαιτητή της FIFA. Ζλατάνος. Ο Ζλατάνος ήταν. Δεν Ζλατάνος και Βουράκης. Αυτός πρέπει να ήταν ο πατέρας του. Του δε Ζλατάνος και Βουράκης. Το 66 ήταν και έκανα λάθος, το 62. Δηλαδή, 6 μήνες πριν έρθει η Χούντα. Εντάξει είμαστε, εντάξει. 7-1. Τα κυρώνει στα γκολ του, λέει, ο παίχτης του Πιερικού. Έλα ρε, μη σε χάσος, λέει. Τι θα σε κάνω. Εμένα με έκανε διαιτητή. Στον άλλο λέει, καλά είσαι τρελός, ρε, του λέει. Θες να ξεφτιλίσεις τον Παναθηναϊκό. Εντάξει είμαστε, ρε Βασίλια. Συχάματα. Και τώρα... δεν είμαι σίγουρος ότι θα το Τρίτο Ράιχ, το φιλικό μου το Τρίτο Ράιχ, από ό,τι υπολογίζω, θα το έχω αρχές Σεπτέμβρη ή τέλος Σεπτέμβρη. Το μόνο που μπορώ να πω. Θα το δείτε και αυτό. Ωραία. Εμπρός. Έλα Τάκα ρε. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Γιώργος από Νέα Ιωνία. Τι κάνεις. Αυτό τι κάνω. Εσύ τι κάνεις. Καλά είμαι, καλά είμαι. Πολύ καλά. Ομάδα. Παναθηναϊκός. Τι θες να πεις για το 7-1. Ρε φίλε, αυτό εγώ δεν το ήξερα. Σοβαρά πρώτη φορά το ακούω. Γιατί εσείς δεν ξέρετε την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι μικρός. Ρε αγόρι μου, κάτσε ρε φίλε. Και εγώ τώρα έχουν περάσει 200 χρόνια από την απελευθέρωση των Τούρκων. Και ξέρω ποιος γάμισε τους Τούρκους. Κολοκοτρώνης, Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος, Κανάρης, Μπουμπουλίνα. Και χιλιάδες άλλες ήρωοι. Ναι, εγώ αυτό δεν το ήξερα. Κάτσε, ούτε ήξερες ότι φάραγες ροζ φανέλα, η πρώτη σου φανέλα. Ποιο. Η ροζ φανέλα την ήξερες που φάραγες. Αυτό ναι. Ναι, αλλά και εσύ είχες μοβ. Τι είμαι εγώ. Τι είμαι εγώ. Εσύ είχες μοβ. Κάποια περίοδο. Ο Γκμόχ είμαι. Ο Γκμόχ. Μοβ. Είχες μοβ. Φανέλα. Τι είμαι εγώ. Είχες φανέλα μοβ. Μοβ. Ναι. Καλά. Αγάμι σου. Καλό βράδυ. Πήγαινε σε κανένα οφθαλμίατρο. Τι μοβ ρε. Την κόκκινη φανέλα την έβγαλε μοβ. Έχεις πάθει για χρωματοψία. Ρε φιλέ. Πώς μπορεί να τα λες αυτά. Και ήμουν μικρός, δεν το ξέρα. Καταρχήν το 66 δεν ήσουν καθόλου μικρός. Δεν είχες γεννηθεί, φαντάζομαι. Αλλά αυτό είναι κόκκινο. Κόκκινα φοράμε αυτοί που σας γαμπάμε. Εντάξει είμαστε. Εντάξει είμαστε. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη, γίγαντα. Οπ. Ποιος είναι. Ο Άγγελος είμαι. Πέρα ρε, Αγγελάκο. Τι κάνεις, Τάκη. Εδώ, με τα βαζέλια, μιλάω. Μπράβο, ρε Τάκη. Πότε... μπράβο, την άλλη φορά το βρήκες το μέρος που ήτανε. Τι να κάνουμε. Την άλλη φορά το βρήκες το μέρος που ήτανε. Το μέρος που ήσουνα. Που ήμουνα, ναι. Α, πού ήσουνα. Στην Αξιόπουλη. Ναι, Κυλκής. Τώρα... στο Κυλκής. Ναι, ρε φίλε, ναι. Το ξασμένο το Κυλκής. Ναι, τι να κάνουμε, αυτά. Ναι, αγοράκι μου γλυκό, ναι, αγόρι μου. Να σου πω. Ναι. Πότε κοιμάσαι εσύ. Κοιμάμαι με πάρει ο ύπνος, με κοιμώ. Α, δηλαδή κοιμάσαι σε 7 το πρωί. Ναι, άμα με πάρει ύπνος, κοιμάμαι. Καλά, αγοράκι. Μάτε πήγαινε, είσαι μικρός ακόμα και ο ύπνος τρέφει τα παιδιά. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ. Καμιά φορά τα πούμε, ε. Ναι, ρε γιγαντάγγελε. Άντε, τα λέμε. Τα λέμε. Τώρα στο Κυλκίζι, στην Αξιούπολη. Ναι, το Κυλκίζι είναι το πιο ωραίο μέρος της Ελλάδος και η Αξιούπολη. Μπράβο, μπράβο. Τι. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Καλαβάρος. Τι.
Α, καλό βράδυ. Ναι, καλό βράδυ, αγόρι μου. Δεν ακούω, ρε γάμο, τα μικρόφωνα. Ωρε, φίλε μου. Εμπρός. Εμπρός. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ σε όλη τη Μακεδονία είναι η δεύτερη ομάδα της Μακεδονίας. Να το θυμάστε αυτό, το έχω πει. Μη μου πείτε ότι δεν σας το είπα. Εντάξει είμαστε, εντάξει είμαστε. Εμπρός. Καλησπέρα, Τάκη. Γεια. Άγγελος από Κολωνό, τηλεφωνώ. Ομάδα. Παναθηναϊκός. Για πες ρε Παναθηναϊκέ, τι έχεις να πεις για αυτά. Λοιπόν, εγώ πρωτού αρχίσω την κουβέντα για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ που θα μιλήσουμε. Θέλω να πω ότι αυτή η ασφάλεια μάτς στα γήπεδα είναι απαράδεκτη. Τι είναι η ασφάλεια? Η ασφάλεια των ματατζίδων είναι απαράδεκτη. Δεν άκουσε, φίλε. Εδώ δεν είναι εκπομπή παραπώνων κατά της αστυνομίας ή υπέρ της αστυνομίας. Εδώ θα λες για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Καλό βράδυ. Άσε τα μηνύματα κατά. Πήγαινε έξω από την Γαδά, σήκωσε ένα πανό και πες είστε οι καλύτεροι. Να! Ή σήκωσε ένα άλλο πανό και πες είστε οι χειρότεροι. Να! Εδώ, ξεκάθαρα, ούτε πολιτικά μηνύματα, ούτε τίποτα. Καθίστε ρε παιδιά. Δηλαδή αυτή η γραμμή που παίρνετε, νομίζω ότι έχετε πάρει χαμπάρι για ποιο λόγο είναι. Μιλάμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, αυτά όλα, Άρης, ξέρω εγώ, Ηρακλής. Τι θα παίρνουν τώρα. Τι θα, δηλαδή είπες εσύ, είναι απαράδεκτη. Να πω εγώ τι. Ναι, εγώ ξέρω τι είναι. Άμα είμαστε οι δυο μας εκτός γραμμής, εκτός ιδιωτικά έξω, θα σου πω τι είναι. Εγώ δεν θέλω να παρασύρω κανέναν, ούτε υπέρ της αστυνομίας, ούτε κατά της αστυνομίας. Δεν πρέπει να βάζουμε σε μπελά κάποια παιδιά που γεννιόνται τώρα, που είναι 13 χρονών, 14 και πάνε στα γήπεδα, να του βγάλουμε τη γνώμη εμείς, οι δύο, να είναι υπέρ της αστυνομίας ή κατά της αστυνομίας. Να διαλέξει από τον πατέρα του, πατέρα σου του μάθει. Εγώ δεν θέλω να περάσω τη διαγραμμή. Πώς θα το κάνω, εγώ θέλω όλοι να είμαστε αγαπημένοι, οι Έλληνες. Μπορώ να φέρω εγώ 100 άτομα εναντίον του τάδε. Μην παρεξηγείτε. Εμπρός. Τάκη. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Yeah.